Είναι πιο αυξημένο από όλες τις περιοχές ίσως της Ελλάδος, γιατί αντλούμε μόνοι μας και κάνουμε μια πάγια επένδυση ο κάθε παραγωγός από μόνος του. Πλην του κόστους της ενέργειας που χρειαζόμαστε μετά για την άρδευση, η πάγια εγκατάσταση στοιχίζει πολλά χρήματα και έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Κοιτάξτε, μία απομόνα ξεκινάει από 25, 30, 35 και 40 χιλιάδες ευρώ. Οι αυξομοιώσεις της στάθμης των νερών κάνουν να μην υπάρχει σταθερότητα, οπότε κάθε φορά δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο, σε πόσα μέτρα μπορούμε να αντλήσουμε νερό, οπότε όσο χαμηλότερα, όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε, τόσο ακριβότερο είναι το κόστος. Η κυβέρνηση πραγματικά κατάλαβε τα αιτήματά μας, έδειξε πολύ μεγάλη έτσι, συμπαράσταση, πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Παρά τα αυτά όμως μας είπαν ότι έχουμε δίκιο αλλά δεν έχουμε να λαβαίνουμε. Ξύσανε λέει τον πάτο του βαρελιού, εμείς όμως θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και το κόστος της ενέργειας να λυθεί και το κόστος του καυσίμου του πετρελαίου να μπορέσουμε να το εισπράξουμε από την αρχή και όχι να περιμένουμε την επιστροφή φόρου πετρελαίου, να μας απαλλάξουν από το φόρο πετρελαίου και με το Μητρό Αγροτών να μπορούμε να παίρνουμε πετρέλαιο αφορολόγητο εμείς οι αγρότες. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή φόρου, καλά υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, είναι πολύ μικρό. Ξέρουμε ότι το 2014 ήταν 160 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή είναι 80 εκατομμύρια με όλη αυτή την αύξηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Μπορεί όμως να λυθεί αν από αύριο πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση και πει οι αγρότες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μπορούν να παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και δεν χρειάζεται ούτε στον προϋπολογισμό να βάλει χρήματα, δεν θα λάβει τα χρήματα που στην ουσία θέλει να μας γυρίσει πίσω. Τώρα, αφορά το κόστος της ενέργειας. Εμείς ως αγρότες και αγροτικό ρεύμα πληρώνουμε 0,6 λεπτά. Ζητήσαμε να είναι 7 λεπτά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ρεύμα θα δίνεται σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, θα δίνεται με 0,9,3 λεπτά στους συνεταιριζόμενους αγρότες και σε αυτούς που δεν οφείλουν. Θα φτάνει όμως μέχρι τα 0,11 λεπτά. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κάτι. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Η Δυτική Μακεδονία όμως μπορεί να λύσει το πρόβλημα της περιοχής τουλάχιστον με ενεργειακές κοινότητες, με φωτοβολταϊκά που θα μπορεί να έχει ο κάθε αγρότης, ο κάθε κτηνοτρόφος και να μην χρειάζεται ποτέ να ζητιανεύουμε και να ζητάμε λύσεις. Μπορούμε να μηδενίσουμε το κόστος αν μας δώσουν τη δυνατότητα να μπούμε στα δίκτυα σύνδεσης. Και δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι απλό. Δεν χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη ενέργεια. Θανασιάδης Λάζαρος, αγρότης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Βεγόρων. Πώς ποτίζετε τα χωράφια σας εδώ στη Βεγόρα? Επειδή εμείς δεν έχουμε αρδευτικά, είμαστε ανάμεσα σε τέσσερις λίμνες, δεν έχουμε αρδευτικά, αναγκαζόμαστε και ο καθένας μας κάνει μία γεώτρηση. Με πολύ βαρύ κόστος κατασκευής. Ποιο είναι το κόστος αυτό? Αν είσαι τυχερός, ξεκινάς από 30, 35, 40 χιλιάδες. Αν είσαι τυχερός. Αν δεν είσαι, φτάνει μέχρι 40 χιλιάδες στη γεώτρηση. Υπάρχει και μεγάλο κόστος συντήρησης? Πολύ μεγάλο, γιατί πάλι αν είσαι τυχερός και η περιοχή μας που δεν έχουμε καθαρά νερά μας ανεβάζει κάθε χρόνο, κάνουμε συντηρήσεις και επισκευές στα αντιλητικά τα συγκροτήματα. Είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το αγροτικό ρεύμα? Το κόστος μας μόνο για το ρεύμα είναι πολύ μεγάλο, χώρια τα άλλα τα κόστη που είπαμε. Δεν πρέπει να μας βοηθήσουν, πρέπει να κάνουν κάτι για να μας στηρίξουν. Δεν βγαίνει. Νομίζω ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Θέλει κι άλλα. Τι ζητάτε? Για την ενέργεια στήριξη. Στήριξη. Από την κυβέρνηση. Λίγο καλύτερη στήριξη.